έτσι. Έχουμε και συνεντευξούλες. Έχουμε δηλώσεις. Μια αγαπημένη μας φίλη με πλούσιο μπούστο, την απολαύσαμε και μόλις τώρα, που είναι βεβαίως η Μαρία Κορινθίου. Μίλησε. Δεν έχει μόνο πλούσιο μπούστο. Έχει και υποκριτικό ταλέντο και την αγαπώ πολύ και το ξέρεις. Λοιπόν, μίλησε στην κάμερά μας και συγκεκριμένα στην ντίβα μας, τη Μέρη την Αρώνη, και ανάμεσα σε άλλα είπε ότι έχει στενοχωρηθεί πολύ. Και αυτή η στενοχώρια έχει έρθει από αυτήν εδώ την εκπομπή. Καλύτερα να το κοιτάξω. Δεν έρχεται από σένα, έρχεται όμως από άλλα πρόσωπα αυτής της εκπομπής. Και πρόσωπα που ήξερε πολλά χρόνια και την έχουν απογοητεύσει. Είμαι κουκλάκι, δεν είμαι. Να δούμε παρακαλώ. Θα σε ρωτήσω κάτι που νομίζω ότι ήταν το θέμα των ημερών. Το boost στο Photoshop. Όλοι είμαι Photoshop. Δεν είμαι αυτή που βλέπετε. Είναι όλα ψεύτικα επάνω μου. Σε είδαμε να απαντάς, να ανεβάζεις την κανονική φωτογραφία. Ξέρεις να το... Κοίτα, έξω φρενών έγινα, γιατί δεν είναι... Έχουμε μπερδέψει και το έχω χιλιοπεί αυτό το πράγμα. Έχουμε μπερδέψει το τι... τη γνώμη μας με την κριτική και τη δημοκρατία, τη λεγόμενη, γιατί εκεί πατάμε. Όταν έχει την ελευθερία λόγου, όταν έχει τη δύναμη, αν θέλεις, την τηλεοπτική δύναμη και το βήμα να πει πέντε πράγματα στην τηλεόραση, εκεί κρίνεται και ένας άνθρωπος για το ποιόν του, το χαρακτήρα του. Σε πείραξαν. Πάρα πολύ. Στεναχωρήθηκες. Εκνευρίστηκα. Βεβαίως στεναχωρήθηκα από κάποια άτομα που με γνωρίζουν 15 χρόνια. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ποια είναι η Μαρία και ποια όχι. Η Φέη, τώρα επειδή μιλάμε τώρα συγκεκριμένα εδώ πέρα, η Φέη κάποια στιγμή πέταγε, μα η Μαρία κάνει εκείνο, κάνει το άλλο, κάνει παραστάσεις. Το σκάβανε, το διώχνανε. Σαφέστατα για να βγει μια άλλη εικόνα προς τα έξω δική μου. Έρχεται στον χρόνο πίσω, θα την ξαναέκανε στην ναι. ίδια φωτογράφηση. Σαφέστατα. Και έχω κάνει κι άλλες. Δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν δέχομαι ο άλλος να μιλάει με ασέβεια. Στο πρόσωπό μου, συγγνώμη. Όχι, το ότι επειδή είμαι δημόσιο πρόσωπο και ίσα ίσα θα μιλήσω. Θα πω κι εγώ τη γνώμη μου, θα δείξω κι εγώ τον εκνευρισμό μου, όπως δείχνουν όλοι οι υπόλοιποι που εκνευρίζονται που με βλέπουν σε μια τέτοια φωτογράφηση. Υπάρχει μια λεγόμενη θρασιδηλία ταυτόχρονα. Είμαστε σε ένα πάνελ, έτσι, λέμε τη γνώμη μας, απευθυνόμαστε όχι μόνο στο κοινό και σε μένα την ίδια, ας πούμε, που δεν είμαι μπροστά, δεν είμαι εκεί πέρα. Απευθυνόμαστε, αλλά. Μετά τα μαζεύουμε, μετά τα αλλάζουμε, μετά άμα περάσω δίπλα μου λένε «Α, τι γίνεται». Δηλαδή τι θα περνάει από δίπλα και να κάνεις τι, να τη χαστουκίζεις. Ένα γεια δεν θα πεις. Όχι, εννοεί ότι όταν κάτι το λες μπροστά στην κάμερα, όταν συναντιόμαστε και εκτός, κάνεις μία... Να χαιρετήσεις, βεβαίως, προς Θεού, δεν είπε να με χαιρετήσεις, αλλά κάνεις και μία κουβέντα. Ναι, αλλά λέει, με βλέπουν και λέει, τη συνάντησες έξω. Τη είπες γιατί γίνεται. Γιατί αναφέρεται σε μένα προσωπικά. Εσύ την ήξερες, είπε για κάποιον, ο οποίος σίγουρα αναφέρθηκε και για την εκπομπή, παιδιά. Μίλησε και για μένα συγκεκριμένα. Ναι. Αλλά τα σχόλια φαντάζομαι ήταν και από αλλού. Είπε για κάποιον ο οποίος την ξέρει και 15 χρόνια. Εγώ 15 χρόνια δεν την ξέρω ναι. πάντως. Εντάξει, γίνανε και άλλα σχόλια. Εγώ, να σας πω κάτι. Να ξεκινήσω λίγο κάτι, είναι εκπληκτική ως Μάρθα Καραγιάννη. Πολύ, πολύ ωραία. Ναι, αυτό πάρα που βλέπουμε είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά να σου πω κάτι. Βαριέμαι λίγο με αυτό το θέμα. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί το συντηρεί, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, δεν έχει να πει κάτι άλλο. Πρέπει συνέχεια να λέει γι' αυτό. Εμείς τη ρωτήσαμε. Ναι, αλλά τη ρωτήσαμε και κάτι άλλο. Εμείς τη ρωτήσαμε. Τι αυτό είναι που μας απασχολεί. Δηλαδή, έχει κάνει απόσβεση πια αυτή η φωτογράφηση, έλεος. Και εγώ τώρα έτσι για να κάνω το συνήγορο του διαβόλου θα μπορούσα να σου πω. Και φαντάζομαι και άλλη. Συγγνώμη, Κλεοπάτρα μου. Και άλλο δημοσιογράφο να ήταν, πάλι θα ρωτούσε. Δηλαδή δεν είναι ότι από μόνη τη. Όταν γίνεται κάτι θέμα, δεν ξεκινάει, α πούμε. Φέη μου, αν θε να μην το συνεχίσει, λε παιδιά, α πούμε για την παράσταση, δεν χρειάζεται να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Την έχουμε ακούσει να λέει, να λέει, να λέει. Εντάξει. Ναι, βρε, αγάπη μου, γλυκιά, αλλά εδώ θα ήθελα. Το θέμα, είναι το θέμα που απασχολεί. Εγώ να σε ρωτήσω κάτι, αυτό που ήθελα να σου πω πριν. Αν κάνω το συνήγορο του διαβόλου, θα σου έλεγα βρε Κώστα και εσύ, γιατί το συντηρείς. Δηλαδή την προηγούμενη φορά παίξαμε το εξώφυλλο. Γιατί έκανε εξώφυλλο, παιδιά, δεν το συντηρώ εγώ. Έκανε το εξώφυλλο και το σχολείασα. Είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο. Λίγο το τραβήξαμε. Και εγώ μίλησα σε αυτό. Να σου πω ότι αφού λες βαριέμαι στον αέρα, τότε και εσύ όταν δεις το επόμενο εξώφυλλο, μην κάτσε να το σχολιάσει. Αν ξανακάνει εξώφυλλο την επόμενη εβδομάδα, φυσικά και θα πω βαριέμαι να το σχολιάσω. Τότε Κώστα μου, μην έρθει μετά και πει βαριέμαι μετά την επόμενη φορά που θα ξαναμιλήσει και αυτή. Γιατί καλά σου λέει ότι τη ρώτησε η Αρώνη και καλά έκανε και αυτή και απάντησε. Μισό να τελειώσω. Μου κάνει πολύ φυσιολογικό να γυρνάει και να λέει αυτά τα πράγματα η Κορινθίου. Προφανώς και έχει το δικαίωμα να πει την άποψή της και φυσιολογικό και προφανώς θα απαντήσει. Απλά είναι ένα θέμα το οποίο μονοπολεί όταν λέμε Μαρία Κορινθίου
κατευθείαν σκεφτόμαστε ότι τι θα πει για τα σχόλια που άκουσε για, για το εξώφυλλο στο downtown. Δηλαδή αυτό είναι όλη μας η ζωή. Ναι, αλλά το έχεις καλλιεργήσει και εσύ προσωπικά αυτό το πράγμα. Παιδί μου, τι έχω καλλιεργήσει. Και εγώ όταν έκανε το εξώφυλλο, το τρίτο εξώφυλλο μέσα σε 9 μήνες, ναι, βγήκαμε και το σχολιάσαμε. Ωραία. Δεν θα πω την άποψή μου. Την είπες, αλλά μην μου βγαίνεις τώρα και μου λες βαριέμαι σαν να μην το έχεις πει ποτέ. Γιατί προφανώς έχεις προκαλέσει τη Μαρία Κορινθίου σε εισαγωγικά ή οποιουσδήποτε γράφει. Δεν απάντησε η Μαρία Κορινθίου για αυτό το πράγμα. Σου ξαναλέω. Βγαίνει η Μαρία Κορινθίου, λέει ότι έχω στενοχωρηθεί με τα σχόλια, έχω στενοχωρηθεί με τα σχόλια. Έχει περάσει ένας μήνας από τότε. Καλά, δεν πέρασε και ένας χρόνος. Δεν βγαίνει μια τρελή μόνη της ξαφνικά και μιλάει σε κάποιος και λέει γεια σας, θα σας μιλήσω τώρα για την επίθεση που δέχομαι. Πήγε η Ιερώνη και τη ρώτησε. Ωραία, και. Τι και, μη μου βγαίνεις μετά σήμερα και μου λες βαριέμαι. Ναι, προφανώς βαριέμαι. Βαριέμαι να ακούω συνέχεια τη Μαρία Κορινθίου να ασχολούμαστε με το γυμνό εξώφυλλο. Εγώ δεν διαφωνώ στην άποψή σου. Η άποψή σου, αλλά μην μου λες βαριέμαι. Εγώ με αυτό διαφωνώ τώρα. Εγώ όταν έκρινα τη Μαρία Κορινθίου το εξώφυλλο, το έκρινα όταν έκανε το εξώφυλλο. Αυτό. Έκανε το εξώφυλλο, είπε την άποψή μου, η άποψή μου είναι αυτή. Τι να κάνουμε, να μην πω την άποψή μου. Όταν κάνεις το 25ο εξώφυλλο, συγγνώμη, σε 5 μήνες, λογικό είναι να σχολιαστείς από κάποιους ανθρώπους. Το θέμα όμως της Κορινθίου δεν είναι ότι κάποιος λέει, α, γιατί ξανά έκανε εξώφυλλο. Γιατί, τι είπαμε. Γιατί φαντάζομαι, είναι πολύ έξυπνη η κοπέλα. Δηλαδή ξέρει ότι αν κάνει και γούστο της και καμάρι της να το κάνει και συνεχίζει να το κάνει και θα το ξαναέκανε όπως είπε. Και νομίζω ότι θα ξαναδούμε εξώφυλλο με σόρουχα, πολύ ωραία φωτογράφηση. Το θέμα της είναι κάποια σχόλια που ήταν υποτιμητικά και λέει ότι δεν με, σαν να μην με σέβονται. Δεν ξέρω. Εκεί αντέδρασε. Δεν ξέρω αν η Μαρία Κορινθίου άκουσε από αλλού σχόλια υποτιμητικά. Εγώ αυτό που είχα πει ήταν το ότι δεν μπορείς μέσα σε 9 μήνες να κάνεις 3 γυμνά εξώφυλλα στο ίδιο περιοδικό και επίσης είχα σχολιάσει το θέμα του Photoshop. Αυτό. Δεν καταλαβαίνω πού είναι το υποτιμητικό. Είχα πει ότι άλλο βλέπουμε στο εξώφυλλο και άλλο βλέπουμε στην πραγματικότητα. Η Μαρία Κορινθίου πώς το δέχεται αυτό, είχα πει. Και τώρα τι είναι αυτό υποτιμητικό. Είναι μια πολύ ωραία γυναίκα όμως. Ναι, φυσικά και είναι ωραία γυναίκα. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι πάρα πολύ ωραίο. Και από πότε η Μαρία Κορινθίου έπαψε να είναι cool. Εγώ τη Μαρία, επειδή την ξέρω και προσωπικά, τη θυμάμαι να είναι πολύ cool, πάρα πολύ άνετη, να μην έχει κανένα πρόβλημα με τα σχόλια. Τώρα ξαφνικά τι μονή την έχει πιάσει τη Μαρία. Αν έκαθεν έλεγε αυτό που σκεφτόταν, ποτέ δεν το έκρυβε η Κορινθίου. Καλά κάνει, ναι, πολύ καλά κάνει αυτό. Σαμπουκά, σαντράκι. Ό,τι θέλει θα λέει ο Κώστας από τη στιγμή που δημόσια κάνει μια τέτοια φωτογράφηση. Ό,τι θέλει θα λέει ο Κώστας και εσύ και εγώ και όλοι. Και η Κορινθίου θα λέει ό,τι θέλει. Αλλά να παραδεχτούμε ότι θέλουν, αλλά το θέμα είναι να μην, να μην με προσβάλλει κάποιος. Αγάπη μου, δεν την προσβάλλε κανένας όμως και θα σου πω και κάτι, γιατί άκουσα δεν λέω ότι την τι είπε, ναι, στις δηλώσεις. Ναι, μα προφανώς νιώθει και λέει ότι φαίνεται το ποιόν μας, φαίνεται ότι μιλάμε με ασέβεια και τα λοιπά. Είναι άποψή της φυσικά και τη δέχομαι. Κοίταξε, όχι, όταν χρησιμοποιεί μια χρειά ηρωνίας, ναι, στον τρόπο που μιλάς, αυτό μπορεί να τον στενοχωρεί τον άλλον και να τον πειράζει. Η Μαρία βλέπει φαντάσματα. Βλέπει φαντάσματα έντονα. Όχι, και να σας πω και κάτι άλλο. Επειδή χρησιμοποίησε μία βαριά κουβέντα, είπε θρασιδηλία. Δεν υπάρχει θρασιδηλία, δηλαδή κανένας από εμάς δεν βγήκε με μάσκα. Όχι, έτσι, όχι, βγαίνουμε έτσι και τα λέμε ανοιχτά. Ισχύει. Δηλαδή λέει η Κλεοπάτρα, λέει ο Κώστας, λέει ο Θέμης, λέει η Σοφία. Από εκεί και πέρα, επειδή νομίζω ότι κάποια πράγματα έτσι τα μεταφέρουν και λίγο διαφορετικά, η ίδια τα παρεμηνεύει, γιατί τι βολεύει και να το συντηρεί το θέμα. Είχε πει ότι την ενόχλησε, ενώ εσύ έλεγες πόσα πράγματα έκανε στο θέατρο, που γύρισα και είπα και εγώ ότι ας καταλήξει όμως τι θέλει να κάνει. Και το τονίζω για να μην μιλάει για θρασιδηλία, γιατί εμένα αυτή η λέξη με ενόχλησε. Εγώ εννοούσα ότι δεν μπορεί να θέλεις να προβάλλεις μόνο τη σεξι εικόνα σου, αλλά παράλληλα να θέλεις να είσαι και καλή ηθοποιός. Μπερδεύεις το κοινό. Θυμάστε λίγο τι έγινε με την Πάνα Μπάρμπα, που ήταν αυτό το σεξι.